Καλησπέρα, τσεκτυπνάω Κώστας εδώ. Σήμερα διαφορετικό το unboxing, έχω παρέα τη φίλη Κατερίνα. Πες για Κατερίνα. Γεια! Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα unboxing στη δουλειά με την Κατερίνα μας συνάδελφη. Λοιπόν, και επειδή το πήρα κάτι το πακέτο στον δρόμο, τέλος πάντων είπα ας το ανοίξω στη δουλειά έτσι για πρώτη πια. Λοιπόν, πήρα ένα αποδείκτη της Logitech, το οποίο το ψάξα πάρα πολύ για τα λεφτά που είχα, για να μπορώ να κάνω δουλειά και να παίζω και τότε ταυτόχρονα. Λοιπόν, μην κάνεις γκριμάτσες, εντάξει. Τότε. Έτσι είμαστε εμείς τα βαράκια, άμα θέλουμε αυτή η δουλειά και πρέπει να είναι ταυτόχρονα. Έκανα αρκετή έρευνα και το πιο οικονομικό και συμφέρον για αυτό που ήθελα και ποιοτικό σε βάθος πάνω είναι αυτό εδώ, πώς φαίνεται. Όμορφο. Είναι άσπρο το... είναι όμως. Ναι, δεν μ' αρέσει το άσπρο. Λερώνει, αλλά ήταν έξω μπροστά. Εν τω μεταξύ, εγώ παρήγγειλα και οι μπαταρίες τις οποίες δεν το βάλανε μέσα. Ωραία. Μπορεί να τις έχεις το κουτί. Ω, αποκλείεται. Δεν άλλο σχόλιο. Να, η πρώτη απογοήτευσα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Έχει 16.000 DPI, ξέρεις είναι τα DPI. Είναι... δεν θυμάμαι τι είναι. Κάτι. Ούτε σε ξέρω. Ξέρω, αλλά τώρα μέσα στο μυαλό μου. Γενικά έχει να κάνει πόσο μεγάλη ευαισθησία έχει η οδική στο ποδό και πόσα πίξελ μπορεί να κάνει στην οθόνη. Distance per inch είναι, απόσταση ένα inch. Whatever. Λοιπόν, το πήρα γιατί ένα σειρματό, ήθελα ένα σειρματό ποντίκι. Το πήρα γιατί η μπαταρία του, παρόλο που βάζει μπαταρία μέσα, δεν είναι να το φορτίζει όπω τα άλλα. Είναι αρκετά, κρατάει 2 μήνες και με μια μικρή μπαταριούλα. Λοιπόν, και έχει το Hero Sensor. Ξέρεις τι είναι Hero Sensor? Ο Hero Sensor είναι ο αισθητήρας ο οποίος έχει πολύ μηδενική απόκριση. Το πρόβλημα με τα σύρματα ποιο είναι, το lag. Πατάς το κλικ ή αργεί λίγο να ανταποκριθεί. Δεν σε νοιάζει γιατί πήρες PC εσύ, laptop ή όχι ακόμα. Έχω και σύρμα το ποντίκιο. Μπράβο. Κάνε το reward. Έχω και μια διαφήμιση στο φίλο. Ναι, πώς το πες. Country's World. Okay. Καλαμαριά, κέντρο και σικές. Να τους το στέλνεις μετά να κάνω κανένα, να κάνω κανένα unboxing όμως είναι. Λοιπόν, ευκαιρία είναι, άμα θέλει να ρίξεις τίποτα. Λοιπόν, μεγαλώνει το βιογραφικό σου. Είδες, μεγαλώνει το βιογραφικό σου τώρα. Λοιπόν, δες το τώρα. Γι' αυτό μου αρέσει το unboxing, γιατί... τι ωραίο που είναι. Αν βγει, ανάποδο. Γι' αυτό μου αρέσει το unboxing, γιατί τα κάνω ανάποδο. Ήταν έτσι, λοιπόν. Ήταν ένα αυτοκόλλητο. Ναι, είχε μπαταρία. Α, αυτό έχει μπαταρία, ναι, εντάξει. Ένα αυτοκόλλητο. Και αρκαϊκή κιόλα. Ένα αυτοκόλλητο δεν με ενδιαφέρει. Αυτό στο τέτοιο. Μάνιο. Μία μπαταρία. Έχει μπαταρία, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι. Μπορεί να το συνδέσει σε περίπτωση είναι dongle. Τι είναι τα dongle? Αν δεν φτάνει το. Ο υπολογιστή σου είναι μακριά. Και δεν φτάνει το sensor, ας κρύβεται το sensor πίσω από κουτιά, από το βάρος, οπότε το βάζεις στην υπολογιστή και μεγαλύνει το USB πιο μακρά. Εδώ μπορεί να χρειάζεσαι. Είχαμε τέτοιο σπίτι και δεν ήξερα τι είναι. Ναι. Το πέταξε. Λοιπόν, και το ποτήκι είναι αυτό εδώ. Δες το τι όμορφο που είναι. Γενικά μια συμβουλή, τα ποτήκια είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Ό,τι και να πάρεις στο χέρι συνηθίζεται. Λοιπόν, άκου το κλικ. Ωραίο ποντίκι. Ευχαριστώ. Ωραία μαλλιά. Εδώ είμαι. Είναι η κυρία Ιωάννα. Αυτό θα παίξει το βίντεο, κανονικά να ξέρεις. Βάλε φατσούλα. Ναι, θα το βάλω. Άκου, άκου. Έχει ωραίο κλικ βασικά. Για μένα είναι μεγάλη σημασία. Άκου, άκου, άκου. Έλα, είναι καλό. Βέβαια τα συγκεκριμένα ποντίκια έχουν ένα θέμα του ντάπ. Κάποια από αυτά εμφανίζουν double click, σημαίνει ότι αν πατήσει ένα θα κάνει δύο κλικ, αλλά σε βάθος χρόνου, ευελπιστώ ένα χρόνο να τον βγάλει είναι η αλήθεια. Αχ, και τέτοιο που σκρολάρει. Ναι, και αν το πατήσεις, α όχι δεν είναι η τέτοια, έχω ένα άλλο της Logitech που αν το πατήσεις, φεύγει και κάνει πάρα πολύ γρήγορα για να κατεβαίνω πιο γρήγορα σελίδες. Ειδικά σε PDF, αυτό μας ενδιαφέρει αυτό. Πάρα πολύ. Αυτό, ναι. Αυτό δυστυχώς έχει μόνο, είναι πιο αργό. Εντάξει, είναι ελαστιχένια η ροδέλα. Τα κλικ του τα πλένε είναι ωραία και βγάζεις από εδώ. Εδώ είναι, εδώ είναι το USB, το sensor, ο οποίος ο receiver το βάζεις πάνω στο PC και μέσα μπαίνει η μπαταρία. Ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι αξιόπιστο γιατί κυρίως κρατάει η μπαταρία πάρα πολύ και έχει πολύ καλό sensor. Τα ποδάρια του δεν είναι καλά από τα λαστιχάκια γιατί είναι πολύ μικρά, αλλά βασικά. Αυτό θα ακούγεται στην τότε συνέχεια. Αν κάποιος μπήκε με τη live, ακούγεται αυτό. Γαμάτο είναι.
αυτό είναι πολύ διαφορετικά. Ορίστε, πώς φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο ποντίκι, 38 ευρώ. Για κάποιο λόγο προχθές η τιμή του είχε πέσει στα 72 ευρώ. Ναρκωτικά δεν ξέρω τι παίρνουν εκεί πέρα στο Σκρούτζ. Αλλά ξανά πεσε. Το λευκό είναι το χειρότερο χρώμα για να πάρει κάποιο ποντίκι, γιατί λευκό πάρα πολύ εύκολα. Και αν είσαι και γυναίκα ακόμη χειρότερο. Αλλά γιατί. Μέικαπ. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Είδατε τι σα μαθαίνω χωρί να σα πληροφορήσω στο unboxing, αυτό δεν το ήξερα. Κατρίνα, δεν θα φέρνω κι άλλα να κάνω εδώ πέρα. Έχω και πληκτρολόγια και τέτοια. Ψήνεσαι. Ναι. Καλή φάση. Το κλείνω. Κάτσε να κάνω αποφάνιση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποτήκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στι γενικέ γραμμέ το αγόρασα με δικά μου λεφτά, δεν το στείλει κανένα. Το πήρα γιατί ήθελα καλό sensor για να μπορώ κυρίω να παίζω στη δουλειά του ποτήκι για να πάρει δουλειά θα κάνει. Λοιπόν, ήθελα καλό sensor. Τώρα, αν θα βγάλει πρόβλημα, ο σχεδιασμός του είναι ωραίος. Τα κλικ του είναι ωραία. Βασικά είναι πολύ ελαφρύ. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ποια σύνδεση είναι πόσο ελαφρύ είναι. Είναι κάτι. Ψεύτικο. Ναι, κάπου στο 50-60 γραμμάρια. Το πολύ μου ήταν 100 κέικ και ήταν βαρύ. Και με την μπαταρία θα βαρύνει λίγο, αλλά κλάιν μάιν. Αυτό ήταν. Ωραία. Λοιπόν. Χαιρετώ λοιπόν. Πες ένα γεια, κάνε μια εμφάνιση. Πείτε μας κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνουμε βίντεο εδώ στη δουλειά. Λίγο πιο οργανωμένο, θα φέρω και φλάσεις και ιστορίες την επόμενη φορά μου είναι. Ψήσου, πλέον ψήσου. Λοιπόν, αυτό ήταν το G305 Lightspeed. Δείχνει το κουτί, μπράβο, είδες άμα ανοίγεις τέτοιο. Μπράβο. Λοιπόν, σας χαιρετούμε εμείς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Bye!